Τώρα όμως θα δώσουμε την καλησπέρα μας και θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπα, με ποδόσφαιρο σε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και από τους πλέον έμπειρους φυσικά, στον Δημήτρη τον Σαμαρά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, καλά, δόξα. Να πω συγχαρητήρια για την άνοδο. Δεν ξέρω, είναι λίγο ταμπού το να το αναφέρουμε, το να το λέμε, γιατί εύλογα θα μου απαντήσεις, νομίζω και εσύ όπως και πολλοί άλλοι, ότι εντάξει, δεν κάναμε και κάτι σημαντικό. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, απλά το διεκπαιρεώσαμε. Κάναμε αυτό που έπρεπε και φέραμε την ομάδα ένα σκαλί πριν να πάει στη μεγάλη κατηγορία. Το κάνατε να φαντάζει πολύ πιο εύκολο, βέβαια, φέτος, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Άρης, νομίζω, δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από τις υπόλοιπες ομάδες, αυτές τις 2-3 που ξεχώρισαν, εν πάση περιπτώσει, κάπως από τις υπόλοιπες, και έδειξε από την πρώτη στιγμή τα δόντια του, και νομίζω ότι αυτή ήταν και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την περσινή σεζόν. Εντάξει, φέτος από την αρχή που ήρθαν και οι ποδοσφαιριστές γνωσμένης αξίας, είχαμε ένα καλό συνόλο και δεν αφήσαμε σε κάποια στιγμή κανένα αντίπαλο να νομίζει ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως είδαμε και οι ομάδες ήταν λίγο αποδυναμωμένες από πέρσι και για μας πιστεύω εύκολο έργο. Ναι, ήταν λίγο χαμηλότερο το επίπεδο, όντως, παρακολουθώντας όλες τις ομάδες, εσύ μέσα φυσικά μέσα από το γήπεδο, το παραδέχεσαι ότι ήταν λίγο χαμηλότερο το επίπεδο σχέση με την περσινή χρονιά? Σίγουρα, όπως βλέπουμε και όχι μόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και γενικά στα πρωταθλήματα της Ελλάδος, ότι λίγο το επίπεδο έχει πέσει. Τώρα αυτό δεν ξέρω σε τι φταίει, αλλά... Σίγουρα, κάθε πέρσι λέμε και καλύτερα. Μπορεί να είναι απότοκο των οικονομικών καταστάσεων, γιατί πλέον δεν μπορούσε να μην αγγίξει φυσικά τη ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι και εδώ και κάποια χρόνια κερασιτεχνική κατηγορία. Εδώ έχει πλήξει ομάδες από τη Σούπερ Λίγκα. Δεν θα έφτανε, δεν θα άγγιζε ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους σίγουρα είναι αυτός. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι μια μικρή κοινωνία της Ελλάδος. Mm. Σύμφωνα με το κράτος και τη χώρα, έτσι πάει και το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και όπως δεν είναι και στο ποδόσφαιρο καλά. Την προηγούμενη φορά που σε είχα φιλοξενήσει ήταν στην αρχή της χρονιάς. Είχες και αποδεικνύεσαι πολύ σωστός στην πρόβλεψή σου, γιατί αν θυμάμαι καλά είχες πει ότι ο Άρης θα βγει πρώτος με 15 βαθμούς διαφορά. Τελικά θα βγει μάλλον με 21. Έπεσες λίγο 5-6 βαθμούς έξω. Μάλλον έπεσα λίγο έξω. Εντάξει, το καλό ήταν ότι ξεκινήσαμε από την αρχή δυνατά και δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον Όμιλο και από εκεί και πέρα δεν ήταν παρά να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το έργο. Το είδατε λίγο ρεαλιστικά το πράγμα φέτος, Δημήτρη? Δηλαδή δεν κοιτάξατε τόσο πολύ ούτε κάνα θεαματικό ποδόσφαιρο να παίξετε, γιατί ίσως δεν έχει σημασία, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Κοιτάξτε λίγο περισσότερο τη σκοπιμότητα, να κάνετε τη δουλειά σας απλά, και γιατί κανείς δεν θα θυμάται αυτή τη χρονιά. Κάπως έτσι το είδατε το πράγμα? Απλά φέτος έπρεπε να παίρνουμε σίγουρα το αποτέλεσμα, γιατί με το θεαματικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μην κερδίσει και πάντα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα κερδίσει περισσότερες φορές. Απλά ήμασταν σωστοί σε κάθε στιγμή του πρωταθλήματος και από εκεί και πέρα ήρθε και αυτή η διαφορά των 20 πόντων. Ναι. Ήταν η δική σου η παρουσία φέτος στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα πράγματα για σένα ήταν λίγο περίεργα από τα μέσα της σεζόν περίπου, και έπειτα άρχισες να παίρνεις πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να κερδίζεις την εμπιστοσύνη του προπονητή, και δεν ξέρω αν τελικά μίλησε η εμπειρία, γιατί είσαι πλέον στα 38 σου, έχεις φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, και παρά τον συναγωνισμό και τον ανταγωνισμό από κάποιους άλλους παίκτες, στο τέλος ήσουν εσύ που πήρες τα παιχνίδια. Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο περίεργο ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Είχαμε αυτό το πρόβλημα με τους άνω των 33. Ναι. Και από εκεί και πέρα ο προπονητής διάλεξε ότι θα έπρεπε εγώ να κάτσω έξω. Mm-hmm. Δεν το έβαλα κάτω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και από εκεί πέρα ο προπονητής με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε μια θέση στην ενδεκάδα. Είσαι πολύ έμπειρος. Έχεις παίξει πάρα πολλά χρόνια και στη Football League, και θα σε ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, αν όλα πάνε καλά και ο Άρης εξασφαλίσει αυτές τις άδειες που πρέπει να εξασφαλίσει για να
κατοχυρώσει το δικαίωμα που κέρδισε στο γήπεδο να αγωνιστεί στη Football League, τι θα χρειαστεί ο Άρης την επόμενη χρονιά σε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο το έχεις παίξει και μέχρι πρόσφατα μάλιστα και ξέρεις τις ιδιαιτερότητές του. Σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρός από ό,τι ήταν φέτος. Θεωρώ ότι τα πράγματα του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν φέτος. Είναι μια δύσκολη κατηγορία, δεν είναι εύκολη. Τα πάντα παίζονται, όλες οι ομάδες ανεξαρτήτως την δυναμική τους είναι σοβαρές και πάνε κατά αποτέλεσμα, και αυτό εξαρτάται πιστεύω μόνο και μόνο από τον Άρη, αν θα είναι του χρόνου έτοιμος και δυνατός, έτσι ώστε να πάρει κατευθείαν την άνοδο στην Super League. Πιστεύεις ότι και του χρόνου θα συναντήσει τις περισσότερες ομάδες να παίζουν κλειστά, να αμήνονται κυρίως απέναντι στον Άρη, να τον αντιμετωπίζουν όντως σαν το μεγάλο όνομα που θα θέλουν όλοι να το κερδίσουν, ή θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, θα βρει δηλαδή και πιο ανοιχτούς χώρους ενδεχομένως? Σίγουρα αυτό δεν θα εξαλείψει. Ο Άρης δεν πάει να είναι Άρης. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και ομάδες οι οποίες θα παίξουν ανοιχτά, γιατί θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και να πάρουν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω, ότι θα βρει μια περίπου ίδια κατάσταση όπως και φέτος, απλά οι ποδοσφαιριστές θα είναι λίγο ποιοτικότεροι και θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα. Mm-hmm. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά σε κάποια παιχνίδια, ειδικά με κάποιους μικρομεσαίους φέτος αντιπάλους στην κατηγορία, φαινότανε μέσα στο γήπεδο ότι δεν χρειαζόταν να δώσετε παραπάνω από το 60-70% στα μάτς. Κάνω λάθος ή όχι? Ναι, όχι, δεν κάνεις λάθος. Σίγουρα βλέπαμε τη δυναμικότητα της ομάδας, και από εκεί και πέρα όσο πιο δυνατό αντίπαλο έχεις, τόσο πιο πολλά δίνεις και εσύ. Σίγουρα αυτό είναι μέσα στο μυαλό του καθενός. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα ποτέ δεν πάβεις να είσαι σοβαρός, έτσι ώστε να πάρεις το αποτέλεσμα. Για σένα πλέον που έχεις φτάσει και τα 38, δεν ξέρω, βαστάν τα πόδια σου ακόμη? Το έχεις αποφασίσει, το έχεις σκεφτεί, έχεις κατά νου τι θα κάνεις? Το έχω σκεφτεί, αλλά ποτέ δεν ξέρω, ας πούμε, τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι αντέχω ακόμη ένα χρόνο τώρα. Ακόμη βαστάν τα πόδια μου. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι μου όλα τα πράγματα. Δεν εξαρτάται μόνο από μένα το να συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Θα εξαρτηθεί δηλαδή από τις προτάσεις που ενδεχομένως θα έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί και για εσάς τους ποδοσφαιριστές, Δημήτρη Πλούτα, πράγματα, για να το ξέρει και ο κόσμος, για να μην νομίζει ότι όλα είναι για εσάς τους ποδοσφαιριστές αγγελικά πλασμένα, ειδικά σε κατηγορίες όπως η Β και η Γ, πλέον τα νούμερα. Και μην κοιτάμε φέτος τον Άρη, που εντάξει υπήρχαν για τα δομέα της ΓΑΜΑ Εθνικής υψηλότερες απολαβές. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή η μισθή είναι πολύ χαμηλή και πολλές φορές δεν καταβάλλονται κιόλας. Σίγουρα. Αυτό υπάρχει γενικά σε όλη την κοινωνία, αλλά ακόμη περισσότερο στο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει και μια ημερομηνία λήξης. Mm-hmm. Αλλά όπως φαίνεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για αυτές τις κατηγορίες, για τη Β' και τη Γ' Εθνική. Τα χρήματα έχουν πέσει κατά πολύ, και από εκεί και πέρα ο κάθε ποδοσφαιριστής σκέφτεται αν πιστεύει ότι πρέπει να συνεχίσει. Αν αξίζει τον κόπο δηλαδή που λες. Αν αξίζει τον κόπο, ναι. Αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσει ή να ασχοληθεί με κάτι άλλο το οποίο θα του φέρει περισσότερες απολαύες. Mm-hmm. Πάντως σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες ακόμη και μεγαλύτερης κατηγορίας, Δημήτρη, πρέπει να αισθανθήκατε λίγο, όχι όλοι φυσικά, κάποιοι ποδοσφαιριστές τον Άρη σίγουρα και λίγο προνομιούχοι με τις απολαύες που είχαν φέτος. Σίγουρα θα πρέπει να αισθάνονται προνομιούχοι, και στο χέρι τους είναι να το κρατήσουν αυτό και να συνεχίσουν να είναι προνομιούχοι. Mm-hmm. Γιατί το ποδόσφαιρο σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Ναι. Έτσι είναι πάντα. Mm-hmm. Πάντως ένα πράγμα το οποίο σίγουρα σας έλειψε νομίζω φέτος, Δημήτρη, είναι το γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος ήταν νομίζω πάρα πολύ απογοητευμένος. Το είδαμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Υπήρχε βέβαια σταθερή παρουσία, αλλά όχι στο μέγεθος και στον όγκο που θα περιμένατε ενδεχομένως, γιατί βγήκε αυτή η απογοήτευση ξεκάθαρα. Εντάξει, καταλάβαμε ότι εντάξει, από την περσινή χρονιά δεν μείναν ευχαριστημένοι γιατί δεν ανέβηκε η ομάδα. Και φέτος ήταν λίγο απογοητευμένοι, και ότι από την αρχή ξεκίνησε ο Άρης καλά και έχτισε μια διαφορά μεγάλη, έτσι ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στο αν η ομάδα θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα κάποιοι φύλαθλοι δίναν το παρόν σε κάθε μάτς, και ειδικά
ειδικά στα έξω, Ναι. δηλαδή στα λεγόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Εμείς δεν έχουμε να τους ευχαριστήσουμε που ήταν εκεί για μας και ελπίζω να κάνουν το ίδιο και του χρόνου. Έχεις Με δίκιο. περισσότερο, με περισσότερο κόσμο. Δεν βγαίνω, λες ότι φέτος τα πράγματα εντάξει κύλησαν όντως από πολύ νωρίς σχετικά εύκολα, δεν δείξατε πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Φάνηκε ότι και από τον Νίκο Αναστόπουλο πέρασε προς τα αποδυτήρια μια τέτοια αντίληψη, δηλαδή να φορτσάρουμε στο ξεκίνημα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, να πάρουμε τη διαφορά που χρειάζεται από τους υπόλοιπους και να τελειώνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη δουλειά. Ναι, σίγουρα. Μας το είπε και ο Κ. Αναστόπουλος ότι ο Άρης πρέπει πάντα να κερδίζει για την νοοτροπία του και το ξεκινήσαμε αυτό από την αρχή και πιστεύω το κάναμε πράξη στα όσα έλεγε και από εκεί και πέρα ήταν πιο εύκολο το έργο για μας να φτάσουμε σε αυτή τη διαφορά. Πες μου κάτι και για το χθεσινό μάτς. Τελικά εξορκίστηκε ο κακός δαίμονας, έστω και στις καθυστερήσεις. Εξορκίστηκε. Εντάξει, πιστεύω εντάξει, το μάτς χθεσινό ήταν εντάξει λίγο, το κάναμε λίγο δραματικό, το παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα όλοι, όπως βοήθησε και ο Λονίδης και ο Βελίδης, όπως και σε άλλα μάτς βοήθησαν άλλοι παίκτες, ήρθε αυτή η νίκη και ξορκίσαμε το κακό και δεν πιστεύω να έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα από τη συνέχεια. Εντάξει, μια από τις μεγάλες διαφορές νομίζω, Δημήτρη, ήταν ότι υπήρχαν και στον πάγκο, δηλαδή έβλεπες χθες τον πάγκο του Άρη, παίκτες όπως ο Κυβελίδης, όπως ο Κασναφέρης, παίκτες δηλαδή παιδιά τα οποία, όπως ο Ντούνης, παιδιά τα οποία δηλαδή έχουν γράψει και στο Κοντέρ αρκετές συμμετοχές στη Σούπερ Λίγκα, όχι σε χαμηλότερες κατηγορίες. Εντάξει, φέτος είδαμε ειδικά ότι ο Άρης είχε γεμάτο ρόστερ και ότι κάθε βοήθεια, κάθε ποδοσφαιριστής μπορούσε να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα λεπτό. Αυτό το διαχείρισε πιστεύω σωστά ο προπονητής και από εκεί και πέρα ήταν αυτή η κατάληξη του πρωταθλημάτους. Επειδή, όπως μας λες, κατά πάσα πιθανότητα και ανάλογα με τις συνθήκες, ίσως του χρόνου να είναι τελευταία χρονιά στα γήπεδα. Κάνοντας έτσι μια αποτίμηση, Δημήτρη, είσαι ικανοποιημένος από όλα όσα έχεις πετύχει στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια που παίζεις επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή πιστεύεις ότι δεν σου δόθηκαν? Εγώ έχω αυτή την αίσθηση, προσωπική μου άποψη είναι, ότι ίσως θα μπορούσες να παίξεις και σε υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι μου το λένε ότι θα μπορούσα να παίξω υψηλότερο επίπεδο, αλλά λογικά θα πρέπει να φταίω εγώ που δεν έκανα κάτι άλλο σωστό και βρέθηκα να παίζω σε αυτή την κατηγορία. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω, ό,τι πούνε οι έξω που με βλέπουν, εγώ νιώθω ότι έκανα αυτό που έπρεπε και βρέθηκα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες και δεν μετανιώ για τίποτα. Την αυτοκριτική σου την έχεις κάνει πάντως. Την έχω κάνει, ναι, την έχω κάνει και εντάξει. Πιστεύω ότι έχω κάνει λάθος, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Ζεις με τα λάθη σου. Ζεις με τα λάθη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχεις αποδεχθεί τα λάθη σου και να συνεχίζεις και να αισθάνεσαι ήρεμα με τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου γενικότερα, ζηλεύεις καθόλου όλο αυτό φέτος που έγινε στην Αγγλία με τη Λέστερ, μια ομάδα που, από τις πολύ μικρομεσαίες στο νησί, να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε φέτος στην Αγγλία? Το ζηλεύεις καθόλου? Πιστεύω ότι είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, με μια ομάδα μικρότερης εμβέλειας όπως ήταν η Λέστερ να παίρνει πρωτάθλημα στο δυσκολότερο πρωτάθλημα παγκοσμίως, πιστεύω, ναι, για μένα. Είναι, πιστεύω, όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή και μακάρι να το ζήσουν και άλλοι πέρα από τη Λέστερ, μακάρι να το ζήσουμε και εμείς, αλλά θα δείξει το μέλλον. Ναι. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολο να τα δούμε? Και δεν αναφέρομαι μόνο στο επίτευγμα της Λέστερ, για παράδειγμα χθες είδαμε την υποβιβασμένη Λεβάντε να κερδίζει και να στερεί από την Ατλέτικο να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Είδαμε τον Άγιαξ να χάνει βαθμούς από την επίσης υποβιβασμένη De Graafschap στην Ολλανδία και να χαρίζει το πρωτάθλημα στην Αϊτχόβεν. Είδαμε πολλά τέτοια στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Είναι λίγο ουτοπικό να περιμένουμε να τα δούμε στην Ελλάδα?
Εντάξει, αυτά συμβαίνουν κάθε χρόνο πιστεύω στα ξένα πρωταθλήματα, ότι ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο και να γίνονται, όπως το λένε, οι εκπλήξεις εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα εδώ δεν βλέπω να πολύ δύσκολα να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Σίγουρα, όπως βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει 2-3 επίπεδα πάνω από όλες τις άλλες ομάδες. Το θέμα είναι να δυναμώσουν και οι μικρές ομάδες, έτσι ώστε να έχει πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα η Ελλάδα και να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται και τον Άρη το δυνατό στην Σούπερ Λίγκα και τον Όφη θα πω εγώ στην Σούπερ Λίγκα και τη Λάρισα που είναι μια ομάδα που κουβαλάει πάρα πολύ κόσμο γενικότερα για να μπορέσει να αλλάξει λίγο το σκηνικό και να μην βλέπουμε αγώνες με 300 οπαδούς στις κερκίδες, τουλάχιστον στη μεγάλη κατηγορία να εκπροσωπούνται μεγάλες πόλεις και μεγάλες σύλλογοι για να μπορέσει να αναβαθμιστεί λίγο το προϊόν. Φυσικά το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται τις μεγάλες ομάδες, αυτές που έχουν μεγάλη δυναμική, πολύ κόσμο, έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να έχει πιο πολύ θέαμα και να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο να χαίρεται αυτό που βλέπει. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά που είπαμε, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο, ό,τι αποφασίσεις για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω, αυτή την εμπειρία του 1,5 χρόνου στον Άρη, πού την κατατάσσεις σε όλα αυτά τα χρόνια που έχεις παίξει ποδόσφαιρο? Εντάξει, πιστεύω ότι είναι από τις πιο top στιγμές μου στην καριέρα μου και μακάρι να το ζήσουν και άλλοι ποδοσφαιριστές αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.